Πάμε τώρα στο ΚΚΕ. Έχω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος και βουλευτή, τον κύριο Θανάση Παφίλη. Καλησπέρα, κύριε Παφίλη, τι μου κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Φιλικαβόπουλο. Καλά είμαι, όπως είμαστε όλοι. Όπως μπορούμε να είμαστε με σημερινή μέρα που είναι δύσκολη. Δύσκολη πολύ. Ναι, ναι. Για πέστε μου τώρα, περιμένατε εσείς όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα, αυτή την έντονη αντίδραση Πούτιν, την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία? Να σας πω κάτι. Το θέμα δεν είναι αν την περιμέναμε ή όχι. Το θέμα είναι να δούμε όλη την εξέλιξη των πραγμάτων. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, λέτε? Ουσιαστικά, όχι, ότι έχει γίνει και ότι προϊονίζει, να το πω έτσι. Ναι, πέστε μας. Γιατί η τυπική έναρξη του πολέμου είναι η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι. Όμως έχει μαζευτεί πολύ έφλεκτο υλικό που συσσωρευόταν σταδιακά εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από τα διάφορα προσχήματα? Η πολεμική σύγκρουση είναι αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Για ποιο λόγο? Για σφαίρες επιρροής, μερίδια αγορών, πρώτες ύλες, αντιδιακά σχέδια, δρόμους μεταφοράς κλπ. Ναι. Ανταγωνισμοί που δεν μπορούσαν να επιληθούν πια με διπλωματικά, πολιτικά μέσα και εύθραυσους συμβιβασμούς. Γιατί αυτό γινόταν. Ποια είναι τα στρατόπεδα? Και νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να τα ακούσει προσεκτικά πέστε μας. Τα παρατηρήσει. Ναι. Από τη μια μεριά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι στήριξαν με όλα τα μέσα την αντιδραστική πραξικοπηματική κυβέρνηση του Κιέβου, παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας, και που εδώ και πάρα πολλά χρόνια προωθούν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ παρά τις υποσχέσεις που είχαν δώσει στις αρχές της δεκαετίας του 90, διεύρυνση στην Ανατολική Ευρώπη, μεταφορά στρατευμάτων στα σύνορα με τη Ρωσία, με στόχο την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Ναι. Αυτό είναι το ένα στρατόπεδο. Το άλλο είναι η καπιταλιστική Ρωσία, που προωθεί τα δικά της σχέδια. Θέλει να κάνει δηλαδή μια μορφή Ευρωπαϊκής Ένωσης, καπιταλιστικής ενοποίησης δηλαδή, χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πρώην τα τελευταία χρόνια. Ναι. Προχώρησε με την ένταξη της Κρυμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία ή τώρα με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέσκ και του Λουγκάνσκ. Επομένως, τι επιβεβαιώνει τη ρίση, να την πω ρίση γιατί γραπτό ήταν, του Κλάουζεβιτς, ότι ο πόλεμος αποτελεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με άλλα βία μέσα. Ναι. Και ο πόλεμος αυτός είναι υπεραλιστικός πόλεμος. Δεν έχει να κάνει με τα συμφέροντα των λαών. Ποιοι αναμετρώνται στη Ρωσία, την Ουκρανία και γενικότερα σε αυτή την? Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας είναι όλοι αυτοί οι λαοί στη Σοβιετική Ένωση ζούσαν ειρηνικά. Μηδενιστεί σχεδόν οι διάφοροι εθνικισμοί, και αυτό δεν μπορεί με διάφορες κορώνες αντικομμουνιστικές να ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Σήμερα λοιπόν οδηγούμαστε σε μια πολεμική σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων. Το θέμα αυτό είναι ότι είναι απρόβλεπτες οι διαστάσεις. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Παφίλη, ότι είναι απρόβλεπτων διαστάσεων, όπως το λέτε. Ναι, είναι απρόβλεπτες γιατί υπάρχει όξυνση της αντιπαράθεσης και των ανταγωνισμών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ρωσία. Κίνα-Ρωσία. Για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο υπερασπιστικό σύστημα. Το πάνω χέρι, κύριε Παφίλη. Αυτό είναι. Όμως το πάνω χέρι θα. Ο ανταγωνισμός για το πάνω χέρι, τι αποτέλεσμα έχει? Να την πληρώνουν οι λαοί. Ναι. Και οι επεκτάσεις αυτής της σύγκρουσης είναι και οικονομικές και γεωπολιτικές κλπ. Αυτή είναι η ουσία. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο. Ναι. Για όσους μιλούν για την πρώτη εισβολή και τον πρώτο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, έχουν φάει λωτούς πολλούς. Γιατί η πρώτη αλλαγή συνόρων, εισβολή από αέρα βέβαια και από θάλασσα, ήταν ο πόλεμος κατά της Γιουγκοσλαβίας, ναι, που διέλυσε μία και χώρα. Και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, λέτε. Και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Ναι. Ποιος την εγγενίασε αυτή? Το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε. Ναι. Τι άλλα είχαμε αυτό τον καιρό, μια και μιλάνε για παραβίαση κυριαρχίας? Πόλεμο κατά του Ιράκ, που δεν βρέθηκαν ποτέ τα περιβόητα βιολογικά όπλα. Ήταν ένα πρόσχημα. Πόλεμο κατά του Αφγανιστάν. Είχαμε επέμβαση στη Λιβύη. Είχαμε στη Συρία. Άρα λοιπόν, όσοι φαντάζονταν και πανηγύριζαν για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που θα έκανε τον κόσμο ειρηνικό και ασφαλή, να, για την πραγματικότητα που βγαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Επομένως, αυτή είναι η ουσία
της, του πολέμου και της αντιπαράθεσης που γίνεται. Μάλιστα. Στην Ουκρανία. Μιλήσατε και τώρα... το επεκτείνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κύριε Παφίλη, η Ελλάδα. Μισό λεπτό. Να σας κάνω και ένα ερώτημα και να απαντήσετε μαζί, γιατί νομίζω ότι εκεί θέλετε να πάτε. Μιλήσατε για το διπλωματικό, το πολεμικό κλίμα, ό,τι άλλο υπάρχει τέλος πάντων και πώς φτάσαμε εδώ. Θέλω να πούμε και μια κουβέντα, να μου πείτε πώς βλέπετε και τον οικονομικό πόλεμο, το ενεργειακό κομμάτι. Μα το είπα πριν, ότι ήδη πληρώνουμε αυτούς τους ανταγωνισμούς και το πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. Ναι. Και με την ακρίβεια και με την ενέργεια, με ενέργεια και φτώχεια δηλαδή. Yeah. Και επειδή άκουσα από τον κύριο Δούκα πριν να κάνει μια εκτίμηση για το ενεργειακό, θέλουμε να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα εφάρμοσε την απολιγνητοποίηση όταν η χώρα μας είναι πρώτη σε αποθέματα λιγνίτη στην Ευρώπη και θα μπορούσε, επειδή υπάρχουν σήμερα, υπάρχει ασφάλεια σε ό,τι αφορά την μόλυνση του περιβάλλοντος. Υπάρχουν φίλτρα τα οποία είναι σχεδόν, δεν μηδενίζουν, αλλά είναι ελάχιστη η μόλυνση. Ναι. Αντί λοιπόν, έκλεισε λοιπόν αυτά και πάει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι οποίες τι είναι τα τεράστια κέρδη που έχουν οι διάφορες πολυεθνικές εταιρείες. Μάλιστα. Και δεν ισχύει ότι είναι ακριβότερο ο λιγνίτης, αυτά που είπε ότι στοιχίζει 100 ευρώ κλπ. 100 ευρώ μας είπε. Είναι ακριβότερος ακριβώς από τις κυρώσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι κυρώσεις, είναι φτηνότερος. Και επίσης είναι και ένα γενικότερο θέμα η αξιοποίηση του νερού, των ποταμιών. Μάλιστα. Η οποία δεν γίνεται γιατί δεν έχει μεγάλα κέρδη. Θα μπορούσε η Ελλάδα λοιπόν να είναι ενεργειακά αυτόνομη και να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις εξαρτημένη. Εξαρτημένη. Εξαρτημένη, ακριβώς. Μάλιστα, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι για τη στάση της χώρας μας. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό σήμερα, συμμετέχει στους σχεδιασμούς περί κύκλωσης της Ρωσίας και συμμετέχει ενεργά και δεν το κάνει τυχαία. Μάλιστα. Να πούμε έτσι. Δεν θέλει ο κόσμος τέτοια. Ούτε έχει να κερδίσει τίποτα. Το κάνει γιατί εκείνοι που κατέχουν τον πλούτο στην Ελλάδα θέλουν να πάρουν ένα μέρος, ένα μερίδιο από την αδιανομή της πίτας που γίνεται και που γίνεται βέβαια με κλίματα σε βάρος των λαών. Όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Φιλιππακόπουλε, και ας λένε ό,τι θέλουν, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν στηρίξει όλες τις αποφάσεις και αυτά τα σχέδια και για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και για την περικύκλωση της Ρωσίας έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Η Αλεξανδρούπολη είναι στρατηγική βάση αυτή τη στιγμή. Είναι κόμπος μεταφοράς και προώθηση στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό δεν είναι η συμμετοχή σε σχέδια του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Έχουμε εμείς τίποτα να χωρίσουμε με το ρώσικο λαό? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Συμμετέχει. Και τι συμβαίνει με αυτά? Να, προχθές φύγανε ελικόπτερα Απάτσι από το Στεφανοβίκιο. Αμερικάνικα μένα, αλλά από ελληνική βάση. Ναι. Και γίνεται και θήτης άλλων λαών, άμεσα ή έμεσα, συμμετέχει και σε όλους τους πολέμους. Για να μην ακούμε τώρα, να το πω έτσι, αχραμάρες που λένε. Ναι. Το λέω έτσι. Ό,τι του ζήτησε το ΝΑΤΟ, το έκαναν. Και στη Γιουγκοσλαβία και στη Λιβύη και στο Αφγανιστάν κλπ. Κλπ. Λέμε λοιπόν τώρα ότι γίνεται θήτης σε βάρος άλλων λαών και την ίδια στιγμή μπορεί να γίνει θύμα. Γιατί θα ξέρετε πολύ καλά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ότι η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη και άλλες στρατιωτικές βάσεις έχει πει ότι αποτελούν στόχο σε περίπτωση γενικευμένη σήκωση. Δηλαδή, θα σκοτωθεί ο ελληνικός λαός για να κερδίσουν τα μεγάλα μονοπόλια, είτε αυτά είναι ρώσικα, είτε είναι αμερικάνικα, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αυτό είναι ουσιαστικά το ερώτημα. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι σωστό το τελευταίο. Συμφωνώ απολύτως. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Φυσικά δεν πρέπει να γίνει, αλλά όμως συμμετέχει με αποφάσεις των κυβερνήσεων. Λοιπόν, κύριε Παφίλη. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, όπως και άλλοι, βέβαια ήταν και πιο πρόθυμα. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να τελειώσω μια λέξη μόνο. Ναι. Επομένως, ο λαό μας δεν πρέπει να πέσει. Το δίλημα δεν είναι με τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους ή με τη Ρωσία. Το δίλημα είναι με... υπεραλιστές είναι. Με την Ελλάδα. Το δίλημα είναι ο λαός να πλαστεί από εκεί, να πει καμιά συμμετοχή της χώρας τώρα, όχι στον υπεραλιστικό πόλεμο, να μην σταλεί κανένας στρατιωτικός, είτε φαντάρος, είτε αξιωματικός στην Ουκρανία, γιατί κανένας δεν ξέρει την εξέλιξη. Και εμείς λέμε πρέπει να κλείσουν αμερικανοτέκες βάσεις. Μάλιστα. Στην Ελλάδα που αποτελούν στόχο και που αποτελούν φορμητήριο επιθετικότητα. Κύριε Παφίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.